να είμαστε και πάλι κοντά σας μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Όπως είπαμε και στην αρχή, σχετικά με τον νόμο που ψήφισε το 44-88 η Βουλή όσον αφορά την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με απειρία για την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης των Ατόμων με Απειρία, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά για το τι έχει να κάνει αυτός ο νόμος, όπου, όπως λέγαμε και στην εκπομπή στην αρχή, θα πρέπει κάποια άρθρα της σύμβασης να γίνουν επιτέλους πράξη. Γιατί νόμος του 2012 ψηφισμένος από την Βουλή, περάσανε 5 χρόνια και ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα. Ένα από τα καλά όμως που έτυχε και ήδη είναι σε ισχύ έχει να κάνει με την εργασία, που πλέον, αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε στις προκηρύξεις είτε ορισμένου χρόνου είτε αορίστου χρόνου, τακτικού και έκτακτου προσωπικού, μέσω ΑΣΕΠ που διενεργούνται, να κάνουμε αίτηση και να μοριοδοτηθούμε καταλλήλως. Αυτό ήταν ένα πάγιο αιτήμα, παιδιά. Ναι, γι' αυτό είπα πριν, σε θεσμικό επίπεδο, το θέμα της εργασίας είναι και παραμένει πολύ σοβαρό. Και το πρώτο για μένα. Βεβαίως, είναι πολύ σημαντικό θέμα. Αφορά την οικονομική ανεξαρτησία, την κοινωνικοποίηση, την ένταξη. Αλλά όλα αυτά για να συμβούν, φίλε Βασίλη, όπως είπες και στην αρχή πριν, αν δεν έχεις δικαίωμα στην εκπαίδευση από πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, δεν μπορούν να γίνουν όλα αυτά. Η αλήθεια είναι ότι όντως εδώ και καιρό τρέχουν αρκετοί διαγωνισμοί του ΑΣΕΠ, οι οποίοι συμπεριλαμβάνουν και το ποσοστό 10% για τα άμεσα άτομα με αναπηρία και 5% γονείς, αδέρφια και λοιπά, ναι. Έμεσα δηλαδή, ατόμων με αναπηρία. Λοιπόν, το ζήτημα όμως που υπάρχει εκεί είναι ότι και εκεί χρειάζεται μια εξοικείωση, ότι η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά. Οπότε θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς. Υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία να διαβάζουν πολύ σωστά, πολύ, πολύ προσεκτικά τις προκηρύξεις, για ποια διαδικασία, πώς θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδικασία, να μην γίνει λάθος εκεί και χάσουν την ευκαιρία. Γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά λάθη. Γίνονται λάθη και βασικά, αποκλείονται. Βασικά θέλει το πρώτο και κύριο εξοικείωση. Είναι να ενεργοποιηθεί ηλεκτρονικά ο λογαριασμός για τον κάθε υποψήφιο. Να ενημερωθεί ο φάκελος του υποψηφίου με όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Από εκεί και πέρα είναι ένα κλικ υπόθεση. Γι' αυτό και Μάριο, όταν κάναμε τότε τα σεμινάρια για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών και λέγαμε ότι πρέπει τα άτομα αναπηρία να έρθουν στα σεμινάρια, να δηλώσουν συμμετοχή για να εξοικειωθούν με τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή, για να μπορούν εύκολα να κάνουν παρόμοιες διαδικασίες. Εδώ έχω να κάνω. Τώρα πολλοί, γιατί αρκετοί έχουν επικοινωνήσει μαζί μου, πολλοί δυσκολεύονται. Αυτό πρέπει να το αναλάβει ο καθένας ξεχωριστά. Δεν μπορούμε εμείς να το αναλάβουμε αυτό, γιατί χρειάζεται κωδικούς, χρειάζεται προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορείς να το αναλάβεις. Βασίλη, δεν μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς και δεν έχουμε την τεχνογνωσία και το υλικό προσωπικό. Είναι και ρίσκο, Μιχάλη. Είναι και ρίσκο, γιατί υπάρχουν προσωπικά δεδομένα. Δεν γίνεται να το. Εδώ, απλά εδώ τώρα, εδώ, επειδή όμως ίσως χρειάζεται πολλές φορές να βοηθήσουμε κι εμείς, αν μπορέσουμε κάποια στιγμή. Το να βοηθήσεις ή να κάνουμε ένα σεμινάριο ακόμη. Να το πω, με, να βοηθήσεις. Με κάποιο τρόπο πρέπει να. Άτυπα όμως. Για μένα, για τη δικιά μου άποψη, παιδιά, είναι όταν φωνάζω αυτοχρηματοδότηση των συλλόγων, αν είχαμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε έναν υπάλληλο, να τον εκπαιδεύσουμε και να διεκπαιρώνει αυτές τις υποθέσεις, θα ήταν μεγάλη συμμετοχή. Αυτό. Όταν έχουμε 3.000 μέλη, Βασίλη, και έχουν πληρώσει 37 συνδρομή. Αυτό, δεν γίνεται, αγόρι μου, γιατί κάνουμε αυτό χρηματοδότηση. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά τη λειτουργία των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων σωματείων και της Περιφερειακής Ομοσπονδίας, έχουμε ένα ζήτημα όσον αφορά την στελέχωσή τους σε επίπεδο διοικητικό. Να έχουμε δηλαδή
ένα-δύο υπαλλήλους οι οποίοι θα μπορούσαν και να ενημερώσουν και να βοηθήσουν ενδεχομένως τα μέλη μας. Εμείς δεν μπορούμε να βρισκόμαστε παντού. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Βασίλη, πρέπει να κάνουμε αυτοχρηματοδότηση των συλλόγων. Αυτό, Μιχάλη, μπορεί να γίνει εφόσον δεχτεί το Υπουργείο να κάνει δεκτό το αίτημα που έχουμε καταθέσει εδώ και χρόνια. Όπως είναι ώστε να δεσμεύεται ένα ποσό από το επίδομά μας και να κατανέμεται στις οργανώσεις μας για να μπορούμε να λειτουργούμε σωστά. Αυτό δεν πάει στις τσέπες των αιρετών. Προφανώς πάει για να λειτουργήσει σωστά, να λειτουργούν σωστά οι φορείς μας. Επειδή είναι άλλο θέμα και αυτό το είναι οποίο όμως ένα το έχουμε ζήτημα. Πει πάρα πολλές φορές. Εγώ ήθελα να κάνω μια παρένθεση. Κοίταξε, Μάρια, συγγνώμη Μιχάλη, επειδή καλά διαμαρτυρόμαστε πολλές φορές, αλλά όταν υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και ενημέρωσης και ζητήματα που αφορούν την εξυπηρέτηση ενδεχομένως των μελών μας, αυτό χωρίς υπαλληλικό προσωπικό στα γραφεία μας δεν μπορεί να γίνει. Χρειάζεται, είναι και πώς θα το κάνουμε, δεν γίνεται αυτό. Δεν γίνεται, εμείς είμαστε συνέχεια παρόν παιδιά, είμαστε και εργαζόμενοι άνθρωποι. Αυτό δεν γίνεται, δεν πρέπει δηλαδή κάποια στιγμή να το δούμε. Βασίλη, εγώ θέλω να βάλω μια παρένθεση εδώ να σας πω κάτι. Δύο πράγματα, Μιχάλη, συγγνώμη. Επειδή μίλησε τώρα για την τι σημαίνει, δύο-τρία πράγματα θα αναφέρουμε, τι σημαίνει η ψήφιση του νόμου συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Δύο-τρία άρθρα θα αναφέρω, για να μην κουράζουμε κιόλας, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά, που είπαμε πριν ότι αυτός ο νόμος είναι η νομοθετική ρήτρα πάνω στην οποία θα πατήσουμε για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας σε θεσμικό επίπεδο. Από εκεί ξεκινάμε. Ο Υπουργός Επικρατείας, αρμοδιότητα για τα δικαιώματα των ατόμων αναπηρίας, άρθρο 69, θα είναι ο συντονιστικός μηχανισμός στην κυβέρνηση. Αναλαμβάνει δηλαδή το συντονιστικό ρόλο του κυβερνητικού έργου. Και η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης θα είναι ορισμός κεντρικού σημείου αναφοράς για την παρακολούθηση εφαρμογής της σύμβασης. Αυτό που αναφέραμε πριν. Λοιπόν, παράλληλα, δημιουργείται δίκτυο σημείων αναφοράς σε κάθε Υπουργείο, γιατί τα ζητήματα της αναπηρίας ακουμπάν όλα τα Υπουργεία. Ναι, φυσικά. Έχουμε ένα Υπουργείο μόνο. Σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε Δήμο για την υλοποίηση της σύμβασης. Εδώ θα πρέπει και οι Δήμοι και οι περιφέρειες να δουν ποιες υπηρεσίες τους, ποιοι μπορούν να είναι τα σημεία αναφοράς που θα μπορούν να υλοποιούν τη σύμβαση σε συνεργασία με το Υπουργείο και τους κοινωνικούς φορείς. Εδώ εγώ έχω να βρουν τις υπηρεσίες τους. Μια παρένθεση έχω εδώ. Εδώ πρέπει να μπει και ένας φορέας από τα άτομα με αναπηρία. Δεν μπορεί να αποφασίζουν άλλοι για μας χωρίς εμάς. Ειδικά σε τοπικό επίπεδο. Μιχάλη, η δημόσια διοίκηση οφείλει να μην πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Η εφαρμογή της σύμβασης όσον αφορά, εμείς μαζί τους είμαστε και κοντά τους για ό,τι θέλουν. Η εφαρμογή της σύμβασης όμως, ο εφαρμοστικός νόμος αφορά τη δημόσια διοίκηση και τους αιρετούς. Όταν θέλουμε να πάμε σε άλλο επίπεδο και να γίνουμε μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, αυτό θέλει και αλλαγή σε πολλά πράγματα. Και αλλαγή νοοτροπίας και θέλει και δουλειά. Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Και η αναπηρία είναι εμπειρία. Δεν μαθαίνετε και ούτε σπουδάζετε, παιδιά. Η αναπηρία δυστυχώς είναι εμπειρία. Όχι μονάχα σε ελληνικό επίπεδο και σε τοπικό επίπεδο. Παγκόσμια. Η αναπηρία είναι εμπειρία. Άμα δεν έχει ζήσει κάτι, δεν μπορεί να το εφαρμόσει. Επίσης, ανατίθεται στο συνήγορο του πολίτη σε συνεργασία με την ΕΣΑΜΕΑ το πλαίσιο προαγωγής για την παρακολούθηση της υλοποίησης της σύμβασης. Δηλαδή, εάν υπάρχουν αστοχίες κάπου, ο συνήγορος του πολίτη θα παρεμβαίνει. Υπάρχουν τεράστιες αστοχίες. Και ανατίθεται στο ελληνικό στατιστικό σύστημα σε συνεργασία με το παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ, να κάνουμε και μια αναφορά εδώ αργότερα. Τι κάνει το παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ,
η παραγωγή στατιστικών στοιχείων για την αναπηρία. Γιατί τόσα χρόνια λένε, κρύβονται κάποιοι και το αναφέρουν συχνά. Όχι, να πούμε για το παρατηρητήριο, ότι ήταν πρόταση προσωπική δικιά σου, συνεσαμία. Ήταν πρόταση όλων των μελών του αναπηρικού κινήματος, ότι θα πρέπει να υπάρχει στατιστική καταγραφή, παρατηρητήριο στην Εθνική Συνομοσπονδία, η οποία σε συνεργασία και με τη Στατιστική Αρχή, αλλά και με το Υπουργείο, να καταθέτει και να παρουσιάζει τεκμηριωμένες και σοβαρές προτάσεις σε ό,τι αφορά την αναπηρία. Είτε αφορά την εκπαίδευση, είτε αφορά την πρόνοια, είτε αφορά την αποκατάσταση, είτε αφορά επιμέρους ζητήματα των ατόμων αναπηρία που αφορούν την ένταξή τους, την υγεία και όλα αυτά. Όλα αυτή τη δουλειά θα γίνει από το παρατηρητήριο, το οποίο, ναι, όμως, αν προχωρήσει σωστά, θα έχει και επιστημονική επιτροπή, θα επιστημονικό συμβούλιο, θα λειτουργεί δηλαδή σαν ένας πραγματικά τεχνοκρατικός οργανισμός που θα επικουρεί και τις οργανώσεις μας αλλά και την πολιτεία όσον αφορά. Εδώ υπάρχει ένα θέμα όμως, Βασίλη. Υπάρχει ένα θέμα που μας διαφεύγει. Κινήματος. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στατιστικά στοιχεία αυτό, για τα άνομα με τα πυρία. Αυτό πρέπει να το πούμε. Αυτό, γιατί κρυβόταν, διακόψαμε πριν, λοιπόν, κρυβόταν όλοι πίσω από αυτό και έλεγε, ναι, εμείς να εφαρμόσουμε μια πολιτική, αλλά πόσοι είστε, ποιοι είστε, συμφωνώ. Αλλά δεν ήταν πρόβλημα δικό μας αυτό να το καταγράψουμε. Όχι, είναι και δικό μας, Βασίλη. Μην υπερφεύγουμε. Δεν ήταν γιατί πρόβλημα. Όταν ψάχνουμε να γίνει καταγραφή τα άτομα με αναπηρία, κάποιοι δεν μπορούσαμε, προσωπικά δεδομένα. Δεν μπορούσαμε όμως, δεν μπορούσαμε από μόνοι μας εμείς να το κάνουμε αυτό. Αυτό χρειαζόταν συνεργασία πολλών παραγόντων και να έρθουν τα θεσμικά εμπόδια. Γιατί άλλο να λες πόσοι είστε και άλλο κάποιες υπηρεσίες δεν σου δίνουν στοιχεία. Τρεις φορές εδώ στην περιοχή μας, στη συνεργασία με τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, έβγαλε και τα χρήματα. Ήταν στη διάθεσή μας, αλλά εμείς δεν πήγαμε να κάνουμε καταγραφή. Γιατί κάποιοι έλεγαν έχουμε προσωπικά δεδομένα. Το θέμα είναι Μιχάλη, να κάνουμε καταγραφή πόσα μέλη έχουμε στους συλλόγους. Όχι, δεν έχει νόημα. Είχαμε κάνει απογραφή. Να κάνουμε την απογραφή. Αυτή δεν είναι και εμείς καπαιδιά. Κάνε το συνήγορο του διαβόλου, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Κάπου. Αυτό πρέπει να γίνει σε εθνικό επίπεδο. Και σε συνεργασία πολλών υπηρεσιών. Δεν μπορεί να γίνει μόνο από συλλόγους όπως όντως, όπως αναφέραμε πριν και να λέμε, ξέρεις, εμείς έχουμε 2.000 μέλη, ο άλλος έχει 1.000 μέλη, κάποιος άλλος. Είναι και άνθρωποι που δεν καταγράφονται. Φυσικά. Που δεν είναι μέλη μας, που έχουν άλλες παθήσεις και οι οποίοι δεν είναι μέλη συλλόγων, που δεν λαμβάνουν προνοιακό επίδομα. Αυτούς πώς θα τους καταγράψεις? Εμείς μπορούμε να βγούμε να το κάνουμε αυτό? Προφανώς και δεν μπορούμε. Για μένα έπρεπε να πάμε μόνοι μας και να δηλώνουμε τα στοιχεία μας απευθείας. Είναι, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Είναι η διαδικασία, γι' αυτό θα συνεργαστεί η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία με την παρατηρητήριο της ΕΣΑΜΕΑ, για να μπορέσει να καταγράψει επιστημονικά και τεκμηριωμένα τα άτομα με αναπηρία. Πάντως, όχι μόνο αυτό, και τις παθήσεις τους και ποιοτικά στοιχεία. Πάντως όλα είναι απλά να γίνουν. Με την άποψη, πια το λέω απλά, βούληση να υπάρξει και συγχρονισμό όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών. Δεν χρειάζονται χρήματα σε πολλές υποθέσεις. Τώρα, το τι προϋπολογισμό θα έχει όλο αυτό όσον αφορά το κόστος, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε μια φορά και να ξεμπερδεύουμε. Και πλέον το πρόβλημα έχει να κάνει περισσότερο με τις παλιές επιτροπές που δεν υπάρχουν εθνικό μητρό, όπως είναι αυτή τη στιγμή το ΚΕΠΑ, που μπορείς ανά πάσα στιγμή να ξέρεις πόσοι είναι άτομα τα οποία περάσαν και ούτω καθεξής. Αλλά και πάλι το πρόβλημα δεν είναι αυτό, Μιχάλη. Το θέμα δεν είναι να κάνει όλα με τα οικονομικά. Το θέμα είναι να κάνει ότι ό,τι είναι να γίνει, έστω και για ένας να κερδίσει, είναι κέρδος. Και έχουμε πει κάτι πάρα πολλές φορές εδώ. Όταν σχεδιάζεις για ένα άτομο με αναπηρία να κάνεις κάτι, σκέψου πως ο ίδιος ο αρτιμελής χρησιμοποιεί
την τεχνολογία για να κάνει και αυτό τη ζωή του ακόμα πιο εύκολη. Όταν όμως, Μάρη, έχεις συγκεκριμένα στοιχεία και σχεδιάζεις και τεκμηριώνεις για πόσους αφορά, ποιοι είναι αυτοί, πώς θα βοηθηθούν, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει μια επιστημονική τεκμηρίωση. Και αυτό σαν εμπειρικό κίνημα δεν μπορεί να μας το προσάψει κανείς. Πάντα οι προτάσεις μας έχουν πάντα μια τεκμηρίωση και μια στοιχειοθέτηση τεχνοκρατική σοβαρή. Πάντα. Σε όλους, πάντα σε όλους τους τομείς. Ορθολογισμένοι και πάντα πάμε με οργανόγραμμα. Οι φορείς δεν κάνουν αυτό. Και οι φορείς είναι αυτοί που υπερφεύγουν τις ευθύνες τους. Γιατί και εδώ στην περιφέρεια, για να μιλήσουμε και για τα δικά μας εδώ, για τα του οίκου μας, έχουμε κάνει συναντήσεις. Δεν ξέρω αν έχει γίνει σε καμία άλλη περιφέρεια αυτό. Έχουμε κάνει συναντήσεις ως Περιφερειακή Ομοσπονδία σε κάθε περιφερειακή ενότητα με τη συμμετοχή και φορέων του Δήμου και της Περιφέρειας για την αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ με συγκεκριμένες προτάσεις. Δεν είδαμε όμως να γίνει τίποτα. Εμείς θα ξαναπάμε, θα ξαναενοχλήσουμε. Προφανώς όμως εμείς ούτε νομοθετούμε, ούτε αποφασίζουμε. Ούτε διοικούμε. Αλλά... άλλος διοικεί. Στο θέμα που είπα εγώ ότι υπήρχαν τα χρήματα, Βασίλη, τότε θυμάσαι κάποιοι που πετάχτηκαν και είπαν υπάρχουν τα προσωπικά δεδομένα. Εκεί ευθυνόμαστε εμείς. Γι' αυτό κάνουν τον συνήγορο του διαβόλου. Και όσον αφορά τώρα που μου στέλνουν μήνυμα και λένε εδώ πέρα το νόμο συγκεκριμένα για την εργασία, να ευλογήσουμε και τα γένια μας, ρε παιδιά, γιατί να κρυβόμαστε. Όταν λέγαμε εμείς σαν σύλλογο και ζητούσαμε 15%, Βασίλη, κάποιοι μας έλεγαν τρελούς από αυτή την εκπομπή. Αλλά όταν πραγματοποιήθηκε ο νόμος, όπως το είπαμε και όπως είχαμε κατεβάσει πρόταση, και τη δουλειά αυτή την είχαν κάνει αυτά τα παιδιά. Καλό είναι όσον αφορά για τα προσωπικά δεδομένα, έγινε πρόσφατα. Δυστυχώς δεν κατάφερα κι εγώ να παρευρεθώ. Είμαστε ανοιχτός. Ήθελα πάρα πολύ να παρευρεθώ. Έγινε μια εκδήλωση με τη συνήγορο του. Με την κυρία Τσοπάνο, του Δήμου Κοζάνη, τη συμπαραστάτη του πολίτη του Δήμου Κοζάνη. Ήταν νομίζω και περιφερειακό συμπαραστάτη του πολίτη του Δήμου Αττικής. Ναι. Για την ευρωπαϊκή οδηγία όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα. Καλό είναι κάποια στιγμή να την καλέσεις για να μιλήσει για αυτό το ζήτημα. Αν την ανοίξει και τη διαβάσει, αγαπητέ Βασίλη. Είναι 66-67 σελίδες, Βασίλη, τη διάβασα και δεν μπορούσα να πάω. Είχαμε την ανελημμένη υποχρέωση που λείπαμε. Καλό είναι όμως, επειδή αυτά τα ζητήματα έχουν μια νομική διάσταση. Έχουμε καταντήσει και δικηγόρο όμως. Προφανώς, αλλά καλό είναι κάποια στιγμή να την καλέσει στην εκπομπή να μιλήσει. Όχι, ο Βασίλη, κάποτε το Σίγμα και ειδικά εδώ, στο τοπικιστικό σύστημα εδώ που υπάρχει. Εγώ μιλάω για την κοινωνία και στην κοινωνία. Το παιδί το δικό μας, πώς θα πούμε ότι είναι αμαία. Έξω τι θα πει ο κόσμος. Αυτοί που φαίνονται θα τους δείχνουμε με το δάχτυλο. Ενώ κάποιες αναμερίες, όπως είναι η Κρόν, η Μορφυλική, η Μεσογειακή Ανεμία. Η αιμορροφιλία, σοβαρές ασθένειες που τα παιδιά αυτά δεν είναι κατεγραμμένα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Και όταν είπαμε τα προσωπικά δεδομένα, εμείς είχαμε επιδείξει όλοι. Ρε παιδιά, δεν θα το βγάλουμε τελάλι. Και δεν μπορούμε να το κρύψουμε αυτό το πράγμα. Στατιστικά. Ναι, είναι στα στατιστικά. Δεν είναι κανένα εγγραφή. Επίσης, Μιχάλη, αναφέρομαι εδώ γιατί κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε λίγο. Πάω αλλού την κουβέντα τώρα. Ναι. Να μιλήσουμε και λίγο για την αξιοποίηση των κονδυλίων του τοπικού πόρου. Γιατί έχει αρκετές αμαρτίες η διαχείριση των συγκεκριμένων κονδυλίων. Πολλοί λένε ότι δεν υπάρχει χρηματοδότηση. Όταν υπάρχει όμως χρηματοδότηση και ροή, τα χρήματα για κάθε άλλο σκοπό παν παρά για εκείνου που έχουν δίνονται. Όχι, έχουν δοθεί πάρα πολλά λεφτά στην αναπηρία, Βασίλη. Υπήρχε, να το πούμε εδώ τώρα, Μιχάλη, ναι. Είχε ψηφιστεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο αξιοποίησης του τοπικού πόρου και ανέφερε συγκεκριμένα ότι το 3-5% θα πηγαίνει για τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και για τα άτομα με αναπηρία. Για σκοπούς δηλαδή που αφορούν είτε αφορά την ένταξή τους, είτε αφορά θέματα που έχουν με τις δομές υγείας, είτε με την εργασία, αφορούν άτομα, είτε με το αστικό περιβάλλον, γενικά αφορούν τα άτομα με αναπηρία. Και σωστά, ο Δήμος Κοζάνης είναι ο μόνος που αξιοποίησε πρόσφατα
ένα κονδύλιο της τάξης των 100.000 ευρώ για να κάνει μια ανάπλαση. Ναι, και εδώ πρέπει να το πούμε, Βασίλη, ήταν πρόταση δικιά μας. Συμμετείχαμε και εμείς. Ναι, ότι ήταν πρόταση δικιά μας. Η ανάπλαση των 100.000 δεν μπορούσαμε να είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν το γνωρίζαμε. Να το στηρίξουμε, ήμασταν και εκτός. Η ανάπλαση ήταν του Δήμου Κουζάνη από τις τεχνικές υπηρεσίες σε συνεργασία με το αναπηρικό κίνημα. Οι άλλοι δήμοι, όσον αφορά ενεργειακή δήμη μιλάω τώρα, Εορδαίας, Αμιντέου και Φλόρινας. Δεν ξέρω τι κάνουν με τα κονδύλια που αφορούν το συγκεκριμένο σκοπό. Καλά είναι να απαντήσουν κάποια στιγμή πώς τα διαθέτουν, Βασίλη, και με ποιο τρόπο. Περιμένουμε να μας απαντήσουν γι' αυτό, να μας απαντήσουν και κάτι καινούργια έργα που γίνονται το ΕΣΠΑ. Εμείς χειροί στείλαμε και επιστολές για την νότια πλευρά της Εορδαίας. Στείλαμε και επιστολές, απάντηση δυστυχώς δεν πήραμε. Αν θέλετε, το βλέπουμε το θέμα σε μια άλλη εκπομπή. Τώρα, υπάρχουν κάποιες εκεί πέρα τεχνικές αστοχίες. Εμείς τις έχουμε επισημάνει όσον αφορά την πρόσβαση. Καλό είναι να μας απαντήσουν. Περιμένουμε, Βασίλη, θα περιμένουμε να περάσει ο χρόνος να μας απαντήσουν οι κύριοι. Δεν πιστεύω να το τελειώσουμε. Γιατί πολλές φορές άλλα λέει μελέτη, άλλα κάνουν, άλλα γίνονται. Και πολλές φορές δεν υπάρχουν και πράγματα μέσα. Δεν μπορεί να υπάρχει το γήπεδο και να μην υπάρχει όδευση τυφλών στο γήπεδο. Αυτά να το δούμε. Τώρα πάμε σε ένα άλλο θέμα. Ειδικά που έχει προκύψει, εμένα με λυπεί πολύ. Με λυπεί ειλικρινά, είμαι ανάμεσα στα δύο. Είναι τα συμπαθή τετράποδα και ειδικά οι σκύλοι. Και εγώ, επειδή είμαι πολύ φανατικός με τα σκυλιά και τα αγαπάω πολύ, αλλά κάθε μέρα είμαι κάτω. Θα το πούμε με αναπηρία, έχουν κάνει. Να δούμε το ρεπορτάζ και μετά θα το συζητήσουμε. Αγκάθι παραμένει σε πολλούς δήμους της χώρας η διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς με τα περιστατικά επιθέσεων σε ανυποψία στους πολίτες να πληθαίνουν. Παρά τη λειτουργία του Δημοτικού Κοινοκομείου στην Κοζάνη, σε πολλά κεντρικά σημεία και περιμετρικά της πόλης, κατά καιρούς κάνουν την εμφάνισή τους αγέλες αδέσποτων ζώων, προκαλώντας το φόβο σε μικρούς και μεγάλους. Νομίζω ότι πρέπει να, με σεβασμό, να μαζευτούν κάπου σε μια υπηρεσία που να μπορούν να τα φροντίζουν ιδιαίτερα. Πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνο για την πόλη της Κοζάνης και ιδιαίτερα για τα παιδιά μας και για τους ενήλικες. Για τα παιδιά μας δεν μπορούμε να τα αφήσουμε ελεύθερα. Ακολουθούν, είναι και πεινασμένα αρκετά, οπότε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα. Με σεβασμό στα ζώα και με αγάπη σε αυτά, θα πρέπει να γίνει μια κίνηση περισσότερο υπεύθυνη και επίσημη. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, γιατί και προσωπικά φοβάμαι τα σκυλιά. Θα έπρεπε ο Δήμος Κοζάνης να κάνει κάτι παραπάνω, τουλάχιστον να ξεκινήσει από μια στήρωση των σκυλιών, μια ενημέρωση προς τα σχολεία για τη συμπεριφορά των μαθητών απέναντι στα αδέσποτα, τι θα πρέπει να προσέχουν οι μαθητές, να μην τα πλησιάζουν, να μην τρέχουν να τα κυνηγούν, έτσι ώστε να προφυλαζόμαστε οι ίδιοι πια. Είναι κάποια σκυλιά τα οποία ορμάνε, αλλά το τραγικό είναι όταν βρέχει, βρωμάει ο τόπος, ειδικά στην πλατεία Λασάνη, από τα σκυλιά, από τις βρωμιές. Τώρα το αν είναι εμβολιασμένα ή δεν είναι, δεν το ξέρω, αλλά αυτά κάτι πρέπει να γίνει, να τα μαζέψει ο Δήμος. Ποιος θα τα μαζέψει, δεν ξέρω. Πάρα πολλά έχει, να, και φωτογραφίστηκα εκεί πέρα. Κοιμούνται τώρα όμως, είναι άκακα. Ναι, άκακα τώρα, ναι. Αλλά εντάξει, εμένα δεν μπερδεύουν τόσο γιατί δεν βγαίνω και τακτικά στην πλατεία. Μάλιστα, τι λέτε, αν έχετε και παιδιά και τα λοιπά, φοβάστε? Κάποιες φορές ναι, γιατί έτυχε κάποιο από πίσω μου να με ορμήσει. Τρώμαξα βέβαια. Ήρθε από πίσω μου τώρα να μυρίσει, να δαγκώσει, δεν ξέρω. Πρέπει να οργανωθούν ο Δήμος με τις φιλοζωικές, να τα μαζέψουν, να τα έχουν σε ένα σημείο. Υπάρχει ένα κέντρο, υπάρχει το κοινοκομείο. Βεβαίως ότι υπάρχει, υπάρχει, αλλά δεν βλέπω οργάνωση, δεν βλέπω συνεννόηση. Τα σκυλιά τα πένα, ας πούμε, στα σπίτια για πάντα, 5 χρόνια, 2 χρόνια, μετά τα μπεζυρνούν και τα πουλάνε. Εδώ και εκεί. Γι' αυτό γιόμισε η Κουζάνη σκυλιά. Ναι, σας ενοχλεί εσάς αυτή η κατάσταση που επικρατεί κυρίως στο κέντρο? Κοίτα, άμα δεν δαγκώνουν, ας καθίσουν. Δεν μας πειράζουν. Δεν μας πειράζει. Άμα δαγκώνουν και καυγίζουν, άλλος ναι, δεν ενοχλεί. Μάθει εσείς έτσι κάποια επιθετική συμπεριφορά ενδεχομένως? Έχει τύχει σε κάποιον γνωστό σας? Εγώ έχω ένα κτήμα εδώ παρακάτω και γεμάτο άσχερτο και μητρών και σκότης. Σκάβουν από τη σίτα, σκάβουν.
Αδέσποτα. Ναι, αδέσποτα. Και μπαίνει μέσα και μετά τις σκότες. Προκαλούν και κάποιες ζημιές. Βέβαια, ζημιά. Λύση στο θέμα προσπαθεί να δώσει ο Δήμος Κοζάνης με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Γιάννη Γρηγοριάδη να εξηγεί στην κάμερα του ΦΛΑΣ τη διαδικασία που ακολουθείται στο κομμάτι της διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς. Βάσει του προγράμματος αδεσπότων που έχει ο Δήμος και κάνει τη διαχείριση, κατά καιρούς έχουμε υφήσεις και εξάρσεις. Αυτό οφείλεται στο ότι δεν οφείλεται στα ζώα, αλλά οφείλεται στους ανθρώπους που κατά καιρούς δεν μεριμνούν για τα ζώα τους, αφήνουν τα ζώα τους αδέσποτα όταν δεν τα χρειάζονται ή όταν έχει περάσει η όρεξή τους το να τους κάνουν παρέα, ότι δεν μεριμνούν το που θα πάνε τα κουτάβια τους, ενώ η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη και λέει ότι αν δεν στηρώσεις το ζώο σου, δεν είσαι υποχρεωμένος βέβαια, αλλά θα πρέπει να έχεις ένα πλάνο το που θα πάνε τα κουτάβια. Και όλα αυτά λοιπόν τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, εγώ θα έλεγα ότι οφείλονται στους ανθρώπους. Τώρα όσο για την επιθετικότητα των ζώων, εκεί ο Δήμος λειτουργεί τις δύο επιτροπές του, βάσει και της νομοθεσίας, την πενταμελή και την τριμελή, όπου γίνεται και η διαχείριση όλων των άλλων, εκτός από τα επιθετικά βέβαια, και των άρρωστων ζώων και διάφορων άλλων περιπτώσεων τα οποία χρειάζονται επιστημονικό προσωπικό για να μπορέσει να κάνει τη διαχείριση. Και αυτό το προσωπικό υπάρχει μέσα σε αυτές τις επιτροπές. Δεν παρεβαίνει ο Δήμος σε αυτές τις επιτροπές. Δεν έχει το δικαίωμα να παρεύει. Έχει τον εκπρόσωπό του βέβαια, ο οποίος ψηφίζει και συμμετέχει, αλλά ο Δήμος ακολουθεί τις αποφάσεις αυτών των δύο επιτροπών. Είναι η πενταμελή και η τριμελή. Όπου σε πρώτη φάση ένα επιθετικό ζώο πηγαίνει στην πενταμελή επιτροπή και αν δεν υπάρχει ομοφωνία για την κατάληξη του ζώου, τότε πηγαίνει στην τριμελή και η τριμελή αποφασίζει αν το ζώο είναι έντονα άρρωστο και χρειάζεται να γίνει κάποια άλλη επέμβαση ή αν είναι όντως πολύ επιθετικό και πρέπει να μεριμνήσει ο Δήμος γι' αυτό. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να εφαρμόσει την νομοθεσία. Όσο για τις αιτιάσεις που έχει ο κόσμος και βεβαίως έχει δίκιο όταν λέει ότι μου επιτίθεται το ζώο, θέλω να πω ότι το ζώο πρέπει να κριθεί. Δεν μπορεί ο καθένας να λέει ότι είναι επιθετικό ή όχι. Υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες επιτροπές που και εμείς από το Δήμο περιμένουμε να αποφασίσουν για την πορεία αυτών των ζώων. Και πρώτα βέβαια από ό,τι ορίζει και η νομοθεσία είναι ακόμα και όταν κριθεί επιθετικό το ζώο θα πρέπει να αναρτηθεί η φωτογραφία του στη σελίδα του Δήμου, να δοθεί πρώτα για υιοθεσία και αν δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, τότε περνάμε στην επόμενη που είναι η απομάκρυνση του ζώου και η εθανασία του. Τα ζώα δεν φταίνε. Φταίνε οι φορείς που δεν εφαρμόζουν τον νόμο. Εμένα προσωπικά το ίδιο ζώο μου επιτίθεται τη μία μέρα όταν δεν έχω παρέα. Δεν μου επιτίθεται. Το προηγούμενο Σάββατο είχα σπασμένο το χέρι εξαιτίας του ζώου. Την άλλη μέρα όταν ήμασταν παρέα ήρθε το ζώο και έπαιζε μαζί μου. Φταίει και ο άνθρωπος όμως. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Που όταν το παίρνει έτσι, και μετά το βαριέται, έτσι, του παρατάει Βασίλη, το έλεος του. Προχτές που ήρθε στο σύλλογο τα χιλιάδες ήξεραν και όρμησαν γιατί ήταν το μαξίδι και με τις πατερίες σε μένα. Εγώ η διαχείριση το θεσμικό πλαίσιο δεν το γνωρίζουμε εμείς. Πώς γίνεται η διαχείριση των αδέσποτων ζώων, δεν θα πούμε γι' αυτό. Όντως είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Είναι πάρα πολλά τα αδέσποτα και κυκλοφορούν, το βλέπουμε όλοι. Δεν μπορεί κανείς να πει δεν κυκλοφορούν. Αλλά αυτό που έχει δίκιο και σε αυτό που είπε ο Μάριος, ότι πρέπει να είναι αυστηρή νομοθεσία και όσον αφορά τον πολίτη που παίρνει το ζώο, το σκύλο και νομίζει ότι είναι εύκολο να τον φροντίσει. Να κάνει και έλεγχο και τον καταλείπει. Ο Βασίλη να κάνει και έλεγχο ο Δήμος στα σκυλιά όταν βγαίνουν έξω τα 20 και τα έχουν τα δεσποζόμενα, αν είναι τσιπαρισμένα ή όχι. Να δούμε, θα τολμά να τα μολάνε έξω. Τα ζώα δεν φταίνε. Φταίμε εμείς οι πολίτες. Στην Ευρώπη και... πάντως όποιος έχει ζώο συντροφιάς, σκύλο συντροφιάς ή οτιδήποτε άλλο, έχει ο ίδιος την προσωπική ευθύνη να το φροντίσει και να το προσέχει. Κύριοι, δεν φταίνουν μόνο υπηρεσίες, φταίμε και εμείς. Και η κοινωνία είμαστε όλοι εμείς. Λοιπόν, η πρώτη εκπομπή ήρθε στο τέλος. Εκ μέρους μας, καληνύχτα, θα είμαστε ξανά κοντά σας. Στηρίξτε την εκπομπή και όλοι οι συλλόγοι είμαστε εδώ. Και η εκπομπή είναι για το αναπηρικό κίνημα. Καληνύχτα σας. Καληνύχτα, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Είμαι και εγώ εδώ. Στη ζωή από άλλο δρόμο. Έλα, συνδέσιμο.